σήμερα την ονομάσανε Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δείξουν την ευαισθησία τους, θα ανακαλύψουν όχι του θαύματος ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, ότι βρίσκουν από διάφορες δυσκολίες, όπως την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο, όπως στο λαβί μπορούν να πάνε να ψωνίσουν στα σούπερ μάρκετ κτλ. Βέβαια θα συγκαλύψουν το πραγματικά προβλήματα τα οποία βιώνουν οι ανάπηροι και οι οικογένειές μας, προβλήματα τα οποία τα είπατε και εσύ προς οι προηγούμενοι ομιλητές. Σήμερα την ημέρα αυτή την φτιάξανε οι μεγάλες συμπεριαλιστικές οργανώσεις, το καπιταλιστικό κεφάλαιο, για να συγκαλύψει το διαχρονικό έγκλημα το οποίο πράττουν οι κυβερνήσεις τους με την πολιτική που εφαρμόζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή απέναντι στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογένειών τους. Στα προβλήματα που δημιουργούν στους εργαζόμενους στα φαγάλακα στρώματα. Είναι η πολιτική εκείνη που μειώνει τις δαπάνες που βλέπει τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους ως κόστος. Είναι εκείνη που μειώνει τις δαπάνες στην πρόνοια, στην υγεία, στην ηλικία αγωγή. Είναι αυτοί που περικόπτουν, που βάζουν τον ανάπηρο να βάζει πιο βαθιά τη χέρι στην τσέπη του, στην νοσηλεία του, στα φάρμακα, στις θεραπείες, στις εξετάσεις του. Είναι εκείνοι οι οποίοι βάζουν διάφορα κριτήρια, όπως σήμερα τον όρο λειτουργικότητας, το οποίο το περάσανε και το ψηφίσανε τα κόμματα στη Βουλή πριν, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο λέει βάζει ως κριτήριο τη λειτουργικότητα για να περικόψουν παραπέρα τα επιδόματα και τις τάξεις αναπηρίας. Είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία εμείς, σαν συνεπές αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα, μαζί με το ταξικό εργατικό λαϊκό κίνημα, δίνουμε τη μάχη χέρι με χέρι. Ήμασταν και στο συλλαλητήριο για το νέο αντιασφαλιστικό νόμο Λεβιτόμο, το οποίο ουσιαστικά καταργεί την δημόσια κοινωνική ασφάλιση, στέλνοντας όλους τους εργαζόμενους στα θάλασσια στρώματα και τους ανάπηρους στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ήμασταν στον δρόμο μαζί με το συνεπές εργατικό λαϊκό ταξικό κίνημα και θα συνεχίσουμε. Καλούμε τους ανάπηρους οικογένειες σε ετοιμότητα, να δώσουμε το παρόν και μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων Αμία Αττικής Κινήσεων και Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων, για να δώσουμε απάντηση σε αυτή τη λέγοντα την οποία ετοιμάζουμε.